Το πνεύμα ενός στρατιώτη που ζει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του επιστρέφει πίσω στον χρόνο και στον πλανήτη Γη. Εκεί συναντά την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, την Τρόικα αλλά και τους οίκους αξιολόγησης. Πρέπει να βγούμε από αυτό τον εγκεφαλικό, αν θέλετε, εγκλωβισμό που βρισκόμαστε και να δούμε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Να αφήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο να καθαρίσει, ώστε να βγούμε από αυτή την κρίση, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από εγκεφαλικές πληροφορίες κάποιων που μας στέλνουν υπόδουλους. Η τέχνη είναι το φως μέσα στο σκοτάδι. Ο καθένας πρέπει να κάνει κουμάντο στον εαυτό του για μια πνευματική και ψυχική ανάταση. Ο Κάμε Κουμάντο αποφασίζει να αναλάβει δράση η οποία καθοδηγείται από μια εσωτερική φωνή και με στόχο να βγει από το αδιέξοδο. Για να βγει λοιπόν από αυτό το αδιέξοδο, προστατεύει τον ασύρματό του, ο οποίος και αυτός έχει διφορούμενο νόημα. Τον ασύρματο όμως τον κλέβει ο κακός Ζήντα. Αστυνομία, να βλέπω τα χέρια σου είπα! Και την ανάγκη του ήρωα να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, να βγει μέσα από αυτή την κατάσταση και να νιώσει πάνω απ' όλα πνευματικά ελεύθερος. Αυτός ο ήρωας, ο Κάμε Κουμάντο, κατέβηκε ξαφνικά από το πουθενά, εμφανίστηκε στη γη για να πολεμήσει ό,τι άσχημο μπορεί να υπάρχει. Με εντυπωσίασε η αφαιρετική ματιά, η μινιμαλιστική άποψη που έχει για τα πράγματα. Πρόκειται για την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Ηρακλειώτη Μανώλη Δαμιανάκη, ο οποίος υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Τα φαινόμενα χτυπούν σε όλους μας την πόρτα. Δεν κάνουν κανένα διαχωρισμό. Σίγουρα η ταινία δεν είναι ντοκιμαντέρ. Είναι μυθοπλασίας. Να μην μασάμε αυτό, να μην μασάμε. Δηλαδή ο φόβος είναι καταλυτικός, ο φόβος είναι όπλο στα χέρια της εξουσίας. Αυτός ο άνθρωπος έχει φως μέσα στο σκοτάδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στην τέχνη. Η προσωπική του ανάγκη να ενώσει τη φωνή του με τους πολίτες που βιώνουν την οικονομική κρίση αποτέλεσε το κλειδί σε αυτή την ταινία για τον Μανώλη Δαμιανάκη, ο οποίος στέλνει το δικό του μήνυμα μέσα από τη δική του ματιά. Αυτό που οδηγεί τον ήρωα δεν είναι το σώμα, είναι ο εσωτερικός του κόσμος. Το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Καθαρίζομαι τον εσωτερικό μας κόσμο, αναγνωρίζομαι τον πλούτο μας, πάνω απ' όλα τον εσωτερικό μας πλούτο, γιατί είμαστε χαρισματικοί άνθρωποι, χαρισματικός λαός και όλα θα πάνε καλά.